Σε περίοδο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, Κίνα-Ρωσία, αλλά και σε κολοσσούς της ενέργειας, το Green Deal είναι η απτή απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να δοθεί άφθονο χρήμα στους μεγάλους ομίλους στην κούρσα με τους ανταγωνιστές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραβεύει τα μεγάλα συμφέροντα που ρυπαίνουν το περιβάλλον με πράσινα ταμεία και επενδύσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, ενώ τιμωρεί τις λαϊκές οικογένειες με κάθε έμπνευση πράσινη φορολογία, καλλιεργώντας την επικίνδυνη αντίληψη της ατομικής ευθύνης. Οι πραγματικές ανησυχίες των λαών για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα εμπορίου ρήπων, με τις εξαγωγές απορριμμάτων, με τη λογική «ο ρηπαίνων πληρώνει», λογικές που ανακυκλώνουν μόνο τα προβλήματα. Οι καπιταλιστές και οι ενώσεις τους για το μέγιστο κέρδος εμπορευματοποιούν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Γι' αυτό επιβαρύνουν το κλίμα. Μόνο μια σχεδιασμένη κεντρικά οικονομία, χωρίς εκμετάλλευση, υπεριαλιστικούς πολέμους και μονοπόλια, μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να εξασφαλίσει τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού, την προστασία του περιβάλλοντος.